Στη συνέχεια το λόγο έχει ο κύριος Γιώργος Σκλαβούνος, κοινωνιολόγος, ιστορικός ερευνητής και πρόεδρος UNESCO Ιωνίου. Πάνω απ' όλα όμως πιστεύω ότι ο κύριος Σκλαβούνος είναι φιλοκορακιανίτης κατά το φιλέλληνα. Είναι φράση που αρέσουν του ίδιου. Θα αποδειχθεί αυτό το φιλοκορακιανίτης. Έχει δώσει δείγματα γραφή νομίζω, δεν ξέρω, ο κύριος Αβανής θα μπορεί να το επιβεβαιώσει. Λοιπόν, ο λόγος του κυρίου Σκλαβούνου. Χίλια ευχαριστώ για όλους όσους είναι εδώ και μας τιμούν με την παρουσία τους. Χίλια ευχαριστώ στη Δώρα και βέβαια στους οργανωτές αυτής της εκδήλωσης. Θα είναι λίγο αιρετική η δικιά μου η παρέμβαση. Όπως συνήθως. Η αλήθεια είναι ότι το βιβλίο το διάβασα, με έχει ενθουσιάσει, μου αρέσει. Έχει παρουσιαστεί το βιβλίο αρκετές φορές. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω να δούμε το βιβλίο από μια διαφορετική οπτική γωνία. Το βιβλίο, όπως ακούστηκε και όπως είναι γνωστό, το έχει γράψει ένας, από ό,τι φαίνεται, γνήσιος γόνος αυτού του χωριού. Η συνδιοργάνωση γίνεται από τους Κερκυραίους της πόλης Κορακιανίτες και από τους Κορακιανίτες των Αθηνών. Βλέπουμε λοιπόν εδώ να συγκεντρωνόμαστε σε ένα πολύ σημαντικό τόπο εντός της Κορακιάνας, συμβολικό, όμορφο, αλλά σε έναν τόπο που τον συνδέει κάτι. Κορακιάνα. Κορακιάνα, πέρα από τα όσα μπορούμε να πούμε, γιατί είχα τη χαρά και την ευτυχία να συνταξιδέψουμε με την Κορακιάνα, να συνταξιδέψουμε στην Αίγινα, στο όνομα του Καποδίστρια και των πόλεων που άλλοτε ρίζουν και άλλοτε συνεργάζονται για τον Καποδίστρια, να συνταξιδέψουμε στο Ναύπλιο. Αυτά δεν είναι τυχαία. Επίσης εδώ έχουμε ξεκινήσει και κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Με ενδιαφέρει λοιπόν αυτή τη στιγμή την τόσο κρίσιμη ιστορική στιγμή για την Ελλάδα. Μια ιστορική στιγμή που έχει αρχίσει ο διάλογος για το τι πρόκειται να κάνουμε εν όψη των εκδηλώσεων για το 21. Με ενδιαφέρει λοιπόν αυτή την τόσο κρίσιμη και ενδιαφέρουσα στιγμή να δούμε και να κοιτάξουμε μαζί ο θεσμός κοινότητα. Αυτός ο θεσμός που έχει σφραγίσει τη Δώρα και την έχει σφραγίσει ως ιστορία, την έχει σφραγίσει ως μνήμες, την έχει σφραγίσει ως χρώματα, ως μύθη. Αυτός ο θεσμός κοινότητα λοιπόν, όπου παρά το γεγονός ότι είμαστε μακριά του, είμαστε και τόσο κοντά του. Είσαστε Κορακιανίτες, αλλά είσαστε στην πόλη και κουβαλάτε αυτή την πόλη σας, την ιδιαίτερη πόλη σας, την κουβαλάτε στο ταξίδι σας και στην πόλη της Κέρκυρας και στην Αθήνα. Μήπως έχει έρθει η ώρα να αναζητήσουμε και να δούμε αυτός ο θεσμός της κοινότητας που εσφράγισε τον ελληνισμό και τον ελληνικό λαό. Αυτός ο θεσμός της κοινότητας που μας έφερε στο 21. Μήπως είναι ένας θεσμός που πρέπει να μας προβληματίσει εν όψη των όποιων εκδηλώσεων πρόκειται να κάνουμε για την τρίτη εκατονταετία του ελεύθερου βίου μας. Με ποιους θεσμούς ετοιμάζεται η Ελλάδα να κάνει αυτό το βήμα σε αυτόν τον αιώνα? Με ποια ταυτότητα πολιτισμική
ετοιμάζεται η Ελλάδα να κάνει αυτό το βήμα. Στην καρδιά μιας Ευρώπης που δυστυχώς πελαγοδρομεί χωρίς να έχει διασφαλίσει στοιχειώδη εσωτερική ενότητα, όπως λέγαμε και πριν από λίγο, και μετά από δύο εμφυλίους πολέμους. Γιατί και τον πρώτο και τον δεύτερο, επιτρέψτε μου να τον θεωρώ ευρωπαϊκό εμφύλιο. Από δύο εμφυλίους πολέμους όπου την περιθωριοποίησαν στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Μήπως λοιπόν με αφορμή αυτή τη συνάντηση, σε αυτό το χώρο, μπορούμε όχι απλά να ανακαλέσουμε στη μνήμη, αλλά να ζήσουμε ότι κάθε μικρή κοινότητα και κάθε λαός χαρακτηρίζεται από αυτό που μας λέει κάπου ο Δημήτρης Γλινός. Μας λέει ότι οι κοινότητες και οι λαοί στα πρόσωπα των ηρώων και των αγίων τους αποτυπώνουν την εξειδανικευμένη μορφή της ψυχής τους. Έτσι λοιπόν αυτή την εξειδανικευμένη μορφή του χωριού της και της κοινότητάς της έρχεται η Δώρα να την μοιραστεί μαζί μας. Μας φράγησε λοιπόν το χωριό, μας φράγησε η ελληνική κοινότητα. Σφράγισε το χτες και σφραγίζει και το σήμερα. Θα σφραγίσει και τις επόμενες γενιές. Έχει κάτι που αξίζει. Εμείς θα είμαστε απλώς οι άνθρωποι που τους σφράγισε το χωριό ή έρχεται η ώρα σε αυτή την κρίση από απλοί παρατηρητές, σφραγιζόμενοι, να μετέχουμε ουσιαστικά στο γίγνεσθε της ιστορίας και να δούμε εάν η κοινότητα αυτή δεν είναι μόνον ένα κατάλοιπο, δεν είναι μόνον το κατάλοιπο από την καποδιστριακή παράδοση που έχει τέτοια κατάλοιπα αυτό το χωριό. Δεν είναι μόνο κατάλοιπο από την συντροφιά της Κορακιάνας. Τι μας λέει λοιπόν αυτή η παράδοση αυτών των καταλοίπων? Ότι ένα χωριό σε μια γωνιά της Κέρκυρας μπόρεσε να λειτουργήσει καταλυτικά ως καταλύτης σε ένα πολύ ευρύτερο και σημαντικότερο κίνημα. Ένα κίνημα που έχει καταγραφεί στην ιστορία ως εθνικός δημοκρατικός δημοτικισμός. Το κίνημα της δημοτικής δεν ήταν απλά ένα γλωσσικό κίνημα. Ήταν ένα κίνημα που φιλοδόξησε να διαμορφώσει εκείνο το κλίμα και εκείνο το πνεύμα όπου θα μπορούσε ο ελληνικός λαός στο σύνολό του να μετέχει του πολιτισμού, να μετέχει της ποίησης, να μετέχει της γνώσης, να μπορεί να συνεννοείται. Όταν τα περίχωρα των Αθηνών μίλαγαν όχι ελληνικά. Και όταν εκείνη την περίοδο κάποιοι οραματιζότανε να καταστήσουν την αρχαία ελληνική, την οποία σέβομαι και λατρεύω. Θα ήταν όμως κατά την ταπεινή μου γνώμη αδύνατο. Γι' αυτό ένας Μαβίλης λέει κάπου ότι εάν γυρίσει από το Δρίσκο θα ήθελε να προχωρήσει και να υπηρετήσει ως δάσκαλος σε ένα χωριό της Μακεδονίας. Είναι ο άνθρωπος που σφράγισε την Ελληνική Βουλή και το γλωσσικό ζήτημα με εκείνη την περίφημη ομιλία του για τη γλώσσα. Ένας άνθρωπος που μπορούσε να γνωρίζει σανσκριτικά, αρχαία ελληνικά και όσες τόσες ευρωπαϊκές γλώσσες. Γιατί λοιπόν αυτή η συντροφιά στην Κορακιάνα? Γιατί ένας μικρός τόπος μπορεί να γίνεται ηλεκτρομαγνητικό πεδίο έλξης, μπορεί να γίνεται εργαστήρι ζήμης? Με αυτό το πνεύμα λοιπόν εγώ ειλικρινά θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που δίνετε την ευκαιρία μέσα από ένα βιβλίο, μέσα από ένα διήγημα να ξαναζήσουμε τη σημασία που έχει ο τόπος, τη σημασία που ένας τόπος και ως μνήμη και ως γλώσσα, ένας τόπος και ως παράδοση μπορεί να λειτουργεί και ως επεξεργασία
ως νάμα, ως μετάληψη για το από πού ερχόμαστε και πού πάμε. Για μένα λοιπόν η απόψινή βραδιά δεν είναι προβολή απλώς ενός βιβλίου. Αυτό το έχει κατακτήσει και η συγγραφέας και το βιβλίο. Για μένα είναι μια θυσία αυτό καθ' αυτό στο ρόλο της μνημοσύνης. Είναι μια θυσία στη δύναμη εκείνη που μας επιτρέπει να ζούμε έχοντας επίγνωση συνέχειας. Και μάλιστα όχι να υπηρετούμε αυτή τη συνέχεια δουλικά, αλλά να μπορούμε με επίγνωση της ιστορίας, με επίγνωση του χτες, με συνείδηση του χτες, με συνείδηση των γλωσσικών εμφυλίων πολέμων, με συνείδηση του μεταναστευτικού εντός και εκτός Ελλάδος ρεύματος και κινήματος, να δούμε εάν μια Ελλάδα που σήμερα εγκαταλείπει τα χωριά της, μια Κέρκυρα η οποία στο όνομα ενός τουρισμού της παραλίας εκατάλυσε τις παραλίες της, απαξίωσε τις παραλίες της και έχει διαλύσει αυτά τα μοναδικά και υπέροχα χωριά. Μήπως έχει έρθει η ώρα λοιπόν μέσα από τη λογοτεχνία και μέσα από τους λογοτεχνικούς κύκλους να λάβουμε το μήνυμα. Ναι, μπορούν και μεγάλα κινήματα να πηγάζουν από την καθάρια πηγή ενός χωριού. Αρκεί να ταυτιστούμε με ένα πραγματικό ρεύμα ζωοδότρας πηγής νερού και να αποφασίσουμε ότι μπορούμε να μετέχουμε στην αναγέννηση της ιστορίας μας. Να μετέχουμε στην αναγέννηση μιας κοινότητας που μπορεί να σφραγίζει τις ελληνικές εξελίξεις. Να μετέχουμε εν ώψη του 21, ναι, να δούμε μια στρατηγική πληθυσμιακής αποκέντρωσης, να δούμε μια Ελλάδα που μπορεί να προγραμματίζει την αποκέντρωσή της σε ένα υπέροχο Αιγαίο, να δούμε μια Κέρκυρα της οποίας τα διαμάντια που τα λέμε διαπόντια δεν είναι άγονες γραμμές. Σε μια Ελλάδα και σε μια Κέρκυρα που θεωρεί τα διαμάντια του Ιωνίου άγονες γραμμές και μια Ελλάδα που θεωρεί το Αιγαίο άγονες γραμμές, καταλαβαίνετε ότι χρειαζόμαστε μια νέα στροφή, μια νέα τροφή από τα μηνύματα που μας δίνει η γνήσια λογοτεχνία μας όταν πηγάζει από την καρδιά του χωριού μας, όταν πηγάζει από την ανάγκη να αναβαφτιστούμε σε αυτή τη ζωοδότρα μνήμη, σε αυτήν την πηγή που μας δίνει, ναι, νερό που μπορούμε να το πιούμε όχι απλά για να ξεδιψάμε, αλλά είναι το αμύλιτο νερό που χαρίζει ζωή και χαρίζει αναγέννηση στη ζωή, που ομορφαίνει τη ζωή. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ για την σημερινή βραδιά, επειδή μου δίνεται η ευκαιρία ορισμένα πράγματα που τα προετοιμάζουμε για να τα υπηρετήσουμε σε σχέση με το πώς θα γιορταστεί το 21 και ιδιαίτερα η σχέση του Καποδίστρια με το 21, να νιώσω ότι εγώ αρχίζω κάτι τέτοιο. Υπάρχουν πολλοί φίλοι και φορείς στην Αθήνα που έχουμε προγραμματίσει, αλλά επιτρέψτε μου να θεωρήσω ότι κάνω ένα μικρό βήμα από εδώ, αξιοποιώντας την ευκαιρία που μας έδωσε η Δώρα, την ευκαιρία που μας δώσαν οι κορακιανίτες της πόλης και οι κορακιανίτες της Αθήνας, θυμίζοντάς μας πως οι κοινότητές μας είναι εδώ, είναι ζωντανές και μπορούν να καταστούν ξανά πρωτοπόρα και δημιουργική δύναμη. Χίλια ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε και την ευκαιρία που μου δώσατε να είμαι μαζί σας και να μοιραστώ την αγωνία και τη σκέψη μου μαζί σας. Ευχαριστώ. Μπράβο. Και εμείς, κύριε Σκραβούνε, σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας, για τον ερετικό σε εισαγωγικά, αλλά δημιουργικό και γόνιμο λόγο σας. Είναι ζωντανός, τσιμεστός και γάργαρος, το πω έτσι,
Και τώρα μου θυμίσατε κάτι, ένας καθηγητής μας, τότε μου στη θεολογική σχολή, μας έλεγε ότι λίγο πολύ, μας έλεγε, όλοι είμαστε αιρετικοί. Ο Θεός να φυλάξει να μην γίνουμε αιρεσιάρχες.